Αγαπητοί συνάδελφοι, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Είναι η πρώτη μας συνάντηση μετά το Πάσχα. Ελπίζω όλοι να έχετε την ευκαιρία να πάρετε κάποια καλή ανάσα με τις οικογένειές σας στην περίοδο του Πάσχα. Και τώρα συνεχίζουμε με το πρόγραμμα των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, που σήμερα έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και μια πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλήτρια, και ίσως και την πιο κατάλληλη για το θέμα που συζητάμε. Αν μιλάει κανείς για όγκο στο πάγιο, στο πρώτο που σκέφτεται είναι ο καρκίνος. Και καλά κάνει, το σκέφτεται ότι είναι μακράν η συχνότερη νεοπλασία. Αλλά δεν είναι ο μόνος όγκος. Και με αυτή την έννοια υπάρχουν και άλλοι όγκοι που πρέπει να τους ξεχωρίσει κανείς, γιατί έχουν διαφορετική πρόγνωση, πολλές φορές έχουν και διαφορετική αντιμετώπιση. Επομένως, στους όγκους του παγκοσμίου η απάντηση δεν είναι μόνο ο καρκίνος, και τους υπόλοιπους όγκους που είναι δυστυχώς αρκετοί και έχουν και διαφορές μεταξύ τους, αλλά μπορούν να μιμηθούν υπό προϋποθέσεις καρκίνου του παγκοσμίου, πρέπει να εστιαστεί ο οκτινολόγος για να μπορεί να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο αδενοκαρκίνωμα και στους υπόλοιπους όγκους. Αυτό είναι το σημερινό θέμα της ομιλίας της κυρίας Διαντοπούλου, την οποία την ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας για μια ακόμα φορά. Και θα μιλήσει για ένα θέμα για το οποίο είναι γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Επομένως, έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από έναν ομιλητή που αποτελεί διεθνή expert ένα τέτοιο θέμα που έχει εξαιρετική κλινική σημασία. Κυρία Διαντοπούλου, λόγω σε εσάς και σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να συμμετέχω και πάλι στο μετεκπαιδευτικό σας πρόγραμμα. Ελπίζω το θέμα να μην δυσκολέψει. Θα προσπαθήσω να το απλοποιήσω όσο γίνεται. Και φαντάζομαι το πρώτο ερώτημα είναι ποια είναι τα σπάνια παγκρεατικά νεοπλάσματα. Η κύρια κατηγορία είναι τα νευροενδοκρινή. Θα συνεχίσουμε με δύο κυστικά νεοπλάσματα, τα οποία έχουν σπάνια απεικόνιση, που είναι το συμπαγές ψευδοθυλώδες και το ψευδοσυμπαγές ορώδες. Θα προχωρήσουμε με ορισμένα καρκινώματα που έχουν διαφορετικό ιστολογικό τύπο από τα αδενοκαρκινώματα. Στη συνέχεια θα πάμε στους μεσενχυματογενείς όγκους και θα ολοκληρώσουμε με το λέμφωμα και τις μεταστάσεις. Γνωρίζω ότι έχει προηγηθεί μια εξαιρετική ομιλία από την κυρία Ξινού για τα νευροενδοκρινή, επομένως εγώ θα περιοριστώ σε κάποιες υπενθυμίσεις, ενώ θα δούμε και κάποιες πιο σπάνιες, θα λέγαμε, απεικονιστικές εκφράσεις των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων. Υπενθυμίζουμε λοιπόν πως τα NET προέρχονται από τα κύτταρα των εισιδίων, τα οποία ενώ αποτελούν μόνο το 2% της παγκρεατικής μάζας, δέχονται το 15% της αιματικής τροφοδοσίας. Αυτό λοιπόν εξηγεί την απεικόνισή τους, ιδιαίτερα με το σκιαγραφικό, όπου έχουν μια αυξημένη πρόσληψη στην αρτηριακή φάση. Βεβαίως αυτό δεν είναι το σύνηθες. Πολλές φορές όταν τα νεοπλάσματα είναι μεγαλύτερα, ειδικά τα μη λειτουργικά, είναι περισσότερο ανομοιογενή, έχουν κεντρικές περιοχές νέκρωσης ή εκφύλησης και τέλος μπορεί να έχουμε και τελείως άτυπες απεικονίσεις για τις οποίες θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ας δούμε όμως πρώτα την εικόνα, ένα μικρό νευροκρινικό νεόπλασμα στο σώμα του παγκρέατος και βλέπουμε την έντονη πρόσληψη στην αρτηριακή φάση. Συγγνώμη για τη διακοπή. Υπάρχουν στιγμές που δεν ακούγεται καλά. Πιθανόν η σχέση με το μικρόφωνο, δεν ξέρω. Αλλά Ωραία. Okay. Να δοκιμάσουμε χωρίς το μικρόφωνο με την εξωτερική να μου πει. Είναι καλύτερα τώρα? Φοβάμαι χειρότερα είναι τώρα. Ωραία. Χαρίνα, εάν μιλάς μέσω ακουστικού από τα αυτιά, ναι. Προσπάθησε να είναι πάντα στο ίδιο σημείο σχέση με το στόμα σου. Okay. Μήπως να κλείσω και την κάμερα, δεν ξέρω. Δεν φταίει η κάμερα. Εντάξει. Λοιπόν, με ακούτε τώρα? Ναι, τώρα σας ακούμε καθαρά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία πιο άτυπη απεικόνιση, ένα νεόπλασμα της ουράς, χωρίς ιδιαίτερη πρόσληψη του σκιαγραφικού, κάτι που απομακρύνει τη διάγνωση του νευροενδοκρινικού νεοπλάσματος. Η ευαισθησία της αξονικής τομογραφίας είναι σαφώς καλύτερη από το διακυριακό υπερηχογράφημα. Η δυνατότητα, ωστόσο, ανάδειξης εξαρτάται από τη σκιαγραφική φάση
και από τα κιλοβόλτ, εφόσον είναι γνωστό ότι όταν χρησιμοποιούμε εικόνες με χαμηλά κιλοβόλτ, βελτιώνεται η δυνατότητα να δείξουμε αυτά τα υπεραγγιούμενα νεοπλάσματα, όπως αυτό το οποίο βλέπετε εδώ. Να θυμίσουμε ότι με βάση την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τα καλά διαφοροποιημένα νευροενδοκρινή χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, κάτι το οποίο εξαρτάται από το μητωτικό δείκτη και το δείκτη κυταρικού πολλαπλασιασμού. Τώρα, τα χαμηλής διαφοροποίησης εξορισμού ονομάζονται νευροενδοκρινικά καρκινώματα. Τα καρκινώματα, λοιπόν, είναι μεγαλύτερες βλάβες, έχουν μεταστάσεις που είναι και αυτές υπεραγγιούμενες, μπορεί να δούμε αγγειακές διηθήσεις, διθυμένους λεμφαδένες. Όσο όμως πιο αποδιαφοροποιημένος είναι ο όγκος, τόσο φτωχότερη είναι και η αγγείωση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ένα μεγάλο νευροενδοκρινικό καρκίνωμα. Παρατηρήστε ότι διατηρεί κάποια στοιχεία αγγείωσης. Να θυμίσουμε ότι το αδενοκαρκίνωμα ποτέ δεν μπορεί να φτάσει τέτοιο μέγεθος λόγω της πολύ κακής βιολογικής συμπεριφοράς. Ένα άλλο εδώ νευροενδοκρινικό καρκίνωμα, βλέπετε τη διαίρεση των αγγείων, βλέπουμε τις περιτοναϊκές διηθήσεις και τον ασκήτη, ενώ βλέπουμε και υποδόρια εδώ οζίδια. Τώρα, η διαφορική διάγνωση θα γίνει από άλλες υπεραγγιούμενες βλάβες, όπως είναι οι μεταστάσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε στο τέλος, η μερική λιπόδης διήθηση, οι διατομές των αγγείων και ο έκτοπος ενδοπαγκρεατικός σπλήνας. Μεγάλη προσοχή στα νευρισμάτια της σπληνικής αρτηρίας. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε πολύ καλές αγγειογραφικές τεχνικές και καταλαβαίνουμε πόσο επιζήμιο είναι να στείλουμε έναν ασθενή με ένα νεύρισμα σπληνικής για μία βιοψία, παραδείγματος χάρη. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι ο έκτοπος ενδοπαγκρεατικός σπλήνας βρίσκεται μερικές φορές στην ουρά του παγκρέατος και η διαφορική διάγνωση θα γίνει από τα NET με βάση την πυκνότητα στην αξονική και το σήμα στη μαγνητική, που είναι ίδιο σε όλες τις ακολουθίες και σε όλες τις σκιαγραφικές φάσεις αντίστοιχα με την αξονική ή τη μαγνητική τομογραφία. Τώρα, το ερώτημα είναι, μπορούμε να δούμε όλα τα ενδοκρινικά νεοπλάσματα? Δυστυχώς όχι. Πολύ μικρά μπορεί να χαθούν, ειδικά αν δεν εφαρμόσουμε το σωστό πρωτόκολλο ή ορισμένα που βρίσκονται κοντά στο εντερικό τείχωμα και τα λεγόμενα μισχωτά. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους, όπως είναι το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, το οποίο φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και ακρίβεια, ειδικά για τα γαστρινώματα που βρίσκονται κοντά στην αγγείλη του 12δακτύλου. Και εδώ είναι μια εικόνα από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών και τον κύριο Καρούμπαλη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, και βλέπετε ένα πάρα πολύ μικρό ενδοκρινικό νεόπλασμα που μόνο με τη μέθοδο αυτή κατορθώσαμε να το αναδείξουμε. Στα κέντρα τώρα που γίνεται χρήση ενισχυτικών ουσιών υπερηχογραφίας, φαίνεται ότι έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα ως προς τη δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης αυτών των νεοπλασμάτων. Και προχωράμε στο δυνατό όπλο μας, που είναι η μαγνητική τομογραφία. Και εδώ η διάγνωση θα βασιστεί στην έντονη πρόσληψη του σκιαγραφικού, ενώ επιπρόσθετα η αναστροφή του σήματος, δηλαδή η υψηλή ένταση στις ακολουθίες σταφ1 και η χαμηλή στις ακολουθίες σταφ2, θα μας οδηγήσει σε άλλες επιπρόσθετες, θα λέγαμε, διαγνώσεις ως προς κάποιες επιπλοκές που μπορεί να είναι αιμορραγία ή ίνωση. Τυπική εικόνα εδώ, βλέπετε μια υπεραγγιούμενη αλλίωση, μαγνητική τομογραφία, πολύ κοντά στην φλέβα, με σαφή όρια και έντονη πρόσληψη του σκιαγραφικού. Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα συχνά είναι πολλαπλά και το πρόβλημα είναι ότι στον ίδιο ασθενή μπορεί το ίδιο νεόπλασμα να εμφανιστεί με διαφορετικούς τρόπους. Εδώ έχουμε μια νεαρή κοπέλα και βλέπουμε δύο νεοπλάσματα. Το ένα είναι στο σώμα και παρουσιάζει δακτυλιοειδή πρόσληψη του σκιαγραφικού και το άλλο είναι στην ουρά και παρουσιάζει πιο ομοιογενή πρόσληψη του σκιαγραφικού. Εδώ τώρα θέλω να σας δείξω μία δουλειά που γίνεται στο νοσοκομείο μας σε συνεργασία με τους παθολογονατόμους, οι οποίοι διατέμνουν το χειρουργικό παρασκεύασμα με πάχος τομής, άξονα και φορά, ίδιο με αυτό της αξονικής ή της μαγνητικής τομογραφίας. Επομένως, βάζοντας τις εικόνες μετά δίπλα-δίπλα, έχουμε μια πολύ καλή συσχέτιση. Μπορούμε να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα
της βλάβης αυτής που ήταν ένα net κοντά στο φήμα, ή από την άλλη μεριά να καταλάβουμε γιατί απεικονίζεται με το συγκεκριμένο τρόπο, με βάση τους ιστολογικούς χαρακτήρες, ή ακόμα αν κάναμε κάποια παράληψη να καταλάβουμε πού οφείλεται το ενδεχόμενο λάθος μας. Και εδώ ένα πολύ μικρό πάλι περιφηματικό νευροενδοκρινικό νεόπλασμα. Δύσκολη διάγνωση εδώ, διαφορική διάγνωση από τα αδενώματα του φήματος και μας καθοδήγησε η διάταση του χολιδόχου πόρου, την οποία βλέπετε εδώ κατά τη στοιχεία και με το παθολογονατομικό παρασκεύασμα. Άλλες μεθόδους τώρα που χρησιμοποιούμε στα NET είναι η μέθοδη της αγγειογραφίας, που πια δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά, παρότι μπορεί να δούμε πολύ μικρά νεοπλάσματα, και είναι και η μέθοδος perfusion, η μέθοδος δηλαδή της αξονικής τομογραφίας, που μπορεί να μας αναδείξει τη μικροαγγείωση που είναι αυξημένη σε αυτά τα νεοπλάσματα. Και θα κλείσουμε με τις τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής. Η πιο γνωστή μέθοδος είναι το οκτρεοσκάν. Ανιχνεύουμε, ψάχνουμε μάλλον υποδοχή σωματοστατίνης. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα NET υποδοχή σωματοστατίνης, όπως τα ενσουλινόματα. Και φαίνεται τελευταία ότι η καταλληλότερη μέθοδος είναι το PET με χρήση γαλλίου 68. Και φαίνεται ότι αυτή η μέθοδος είναι πολύ αποτελεσματική, ειδικά στα NET G1 και G2. Και εδώ βλέπετε σε ένα περιστατικό με σύνδρομο MEN και πάρα πολλά νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του παγκρέατος, την αντιστοιχία στις διάφορες ακολουθίες της μαγνητικής. Και φαίνεται ότι καλύτερη αντιστοιχία έχουμε με την ακολουθία διάχυσης, που μπορούμε να δούμε πραγματικά ότι απεικονίζει και τον DOTATOC με το γάλλιο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, τα νευροδοκρινή ορισμένες φορές έχουν κάποιες άτυπες απεικονίσεις. Αυτές είναι να έχουμε ένα υποαγγιούμενο νεόπλασμα, να αναπτύσσεται ενδογειακά, να αναπτύσσεται εντός του πόρου, να φαίνεται σε μια κυστική βλάβη ή σε μια καθολικά σβεστομένη αλλίωση. Το υποαγγιούμενο πρότυπο είναι μια κατηγορία NET που έχουν αρκετή ίνωση, γι' αυτό και δεν ανεβάζουν συχνά το σήμα στην ακολουθία TAF2, ενώ λόγω της ίνωσης μπορεί να έχουμε και διάταση των πόρων και να μας μπερδέψει με το παγκρατικό αδενοκαρκίνωμα. Γενικά όμως για τη διαφορική διάγνωση αυτών των δύο δομών, να θυμόμαστε ότι το υποαγγιούμενο NET έχει σαφέστερα όρια από το παγκρατικό αδενοκαρκίνωμα. Ο παγκρατικός πόρος συχνά δεν είναι διατεταμένος, δεν υπάρχει περιφερική ατροφία του παρενχήματος, ενώ μπορεί να έχουμε και υψηλότερη πυκνότητα στην πηλαία φάση και την καθυστερημένη φάση, με χαρακτηριστική κατακράτηση του σκιαγραφικού. Πάμε να δούμε άλλα πρότυπα, όπως είναι το κυστικό πρότυπο. Βλέπουμε ότι διατηρείται ωστόσο σε ένα βαθμό η αυξημένη αγγείωση. Πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα στην υπερηχογραφία και στην αξονική τομογραφία. Βλέπετε ότι έχουμε μια κυστική βλάβη με παχύ τείχωμα και ένα οζίδιο το οποίο προσλαμβάνει εντονότατα το σκιαγραφικό. Αυτό οδηγεί στη διάγνωση του κυστικού NET. Και έχουμε και αρκετές ακόμα εικόνες λίγο διαφορετικές. Βλέπετε εδώ μια κυστική βλάβη με περιφερική πρόσληψη του σκιαγραφικού, που όμως έχει περιορισμό της διάχυσης, κάτι που δεν θα περιμέναμε για μια καλοήθη κυστική βλάβη. Εδώ ένα άλλο κυστικό NET με έντονη πάλι περιφερική πρόσληψη του σκιαγραφικού. Και πάμε στην άλλη κατηγορία των μικρών NET, τα οποία για λόγους μη απόλυτα καθορισμένους εμφανίζουν μια πρώιμη ενδοαγγειακή ανάπτυξη. Βλέπετε εδώ τη διήθηση της άνομης εντερίου φλέβας, με αποτέλεσμα να συγχέονται με τα κλασικά αδενοκαρκινώματα του παγκρέατος. Και τέλος, το ενδοπορικό νευροενδοκρινικό νεόπλασμα, το οποίο μελετάτε τα τελευταία χρόνια. Είναι μια μορφή λοιπόν NET και πιθανολογούνται δύο τρόποι ανάπτυξης. Είτε προέρχεται αρχικά από το παρένχημα και επεκτείνεται στη συνέχεια στον παγκρατικό πόρο, ή εντοπίζεται εξ αρχής μέσα στον παγκρατικό πόρο, χωρίς να υπάρχει κάποια ενδοπαρενχηματική βλάβη. Να δούμε ένα παράδειγμα. Είναι αρκετά δύσκολο να το εντοπίσουμε. Είναι μια πολύ μικρή υπεραγγιούμενη βλάβη που βρίσκεται μέσα στον παγκρατικό πόρο. Φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε και την MCP για να εντοπίσουμε αυτό το μικρό έλλειμμα, και στη διαφορική διάγνωση
θα θυμόμαστε ότι άλλα ελλείμματα όπως λύφη στη χρόνια παγκρεατίτιδα ή άλλες μορφές νεοπλασμάτων όπως είναι το ενδοπορικό φυλλώδες βλενώδες νεόπλασμα προκαλούν διάταση του παγκρεατικού πόρου, κάτι που δεν ισχύει όταν έχουμε ένα ενδοπορικό νευροενδοκρινικό νεόπλασμα. Και πάμε από τα μικρά στα μεγάλα, σπάνιο εδώ διάχυτο νευροενδοκρινικό καρκίνωμα. Βλέπετε ότι έχει διηθηθεί όλη η περιοχή του παγκρέατος και βέβαια υπάρχει και διήθηση των αγκείων, κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό για το χειρουργείο. Πάμε λοιπόν τώρα, κλείνοντας τα νευροενδοκρινή, σε δύο κατηγορίες σπάνιων κυστικών νεοπλασμάτων και θα αναφερθώ καταρχήν στο συμπαγή ψευδοφυλλώδη όγκο. Παρότι φέρει την ονομασία συμπαγής, μελετάται με τα κυστικά νεοπλάσματα, γιατί μπορεί να έχει και αμυγός κυστική εικόνα. Συνήθως όμως έχει μεικτή απεικόνιση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι συνήθις όγκος σε νέες γυναίκες και μπορεί να έχει και αιμορραγικά στοιχεία. Εδώ είχαμε μια πολύ νεαρή κοπέλα, εμφανίστηκε με αυτή την εικόνα μιας απλής θα λέγαμε καλοήθους κυστικής βλάβης στην υπερηχογραφία. Προσέξτε εδώ αυτά τα υπέρπυκνα στοιχεία. Δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία, συναισθήθηκε παρακολούθηση, αλλά μετά από δύο χρόνια είχε μεγαλώσει πάρα πολύ αυτή η βλάβη, είχε διατείνει τους σπόρους, ήταν ένα συμπαγές ψευδοθυλώδες νεόπλασμα, το οποίο φυσικά εξαιρέθηκε, γιατί τα νεοπλάσματα αυτά έχουν μια ακαθόριστη, θα λέγαμε, βιολογική συμπεριφορά. Πάμε να δούμε άλλες μορφές. Εδώ έχουμε την τυπική μεικτή μορφή αυτού του νεοπλάσματος. Βλέπουμε ότι και στην υπερηχογραφία και στην αξονική και στη μαγνητική τομογραφία κρατάει το πρότυπο του κυστικού στοιχείου και του συμπαγού στοιχείου. Επίσης θέλω να προσέξετε ότι ο παγκρεατικός πόρος δεν διατείνεται γιατί δεν διηθείται πρωτογενώς. Άλλες σπάνιες μορφές είναι η συμπαγής απεικόνιση αυτού του νεοπλάσματος. Το βλέπουμε εδώ στη μαγνητική τομογραφία. Δύο μικροκυστικές περιοχές εδώ. Πάλι παρατηρήστε την ομαλή πορεία του παγκρεατικού πόρου χωρίς διάταση ή διήθηση. Ωστόσο, τον περιορισμό της διάχυσης, κάτι που οδηγεί φυσικά στη σκέψη ότι μπορεί να είναι μια άλλη αλλίωση και όχι μια καλοήθης βλάβη. Αυτά τα νεοπλάσματα μπορεί να πάρουν και πολύ μεγάλο μέγεθος και ένα χαρακτηριστικό των μεγάλων αυτών νεοπλασμάτων, πέρα από το ότι δεν διατείνουν τον παγκρεατικό πόρο, είναι η προοδευτικά αυξημένη πρόσληψη του σχεδιαγραφικού, κάτι που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Και βέβαια σας είπα ότι αυτά τα νεοπλάσματα εμφανίζονται συχνά σε νέες γυναίκες, όμως σπανίως μπορεί να εμφανιστούν και σε άντρες. Έχω κρατήσει εδώ το μικρό όνομα για να σας πείσω. Και βλέπετε εδώ αυτό το μικρό άτυπο νεόπλασμα, χωρίς να έχει τα τυπικά στοιχεία του παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος. Πάμε τώρα στη δεύτερη μορφή σπάνιου κυστικού νεοπλάσματος, που είναι το συμπαγές ή το ψευδοσυμπαγές ορώδες κυστικό νεόπλασμα. Να θυμίσω εδώ ότι το κλασικό ορώδες κυστικό νεόπλασμα είναι μια απόλυτα καλοήθης βλάβη, που δεν χρειάζεται θεραπεία και ίσως ούτε καν παρακολούθηση. Το ψευδοσυμπαγές ή συμπαγές τώρα είναι το ίδιο νεόπλασμα, ωστόσο έχει περισσότερα συμπαγή στοιχεία, λίγο πιο παχιά διαφραγμάτια, μικρότερους κυστικούς χώρους, με αποτέλεσμα διαφορική διάγνωση να είναι λίγο δύσκολη. Κοιτάξτε αυτό το περιστατικό. Βλέπουμε αυτό το νεόπλασμα εδώ. Πολύ δύσκολα θα λέγαμε έτσι με ελαφρά την καρδία ότι είναι ένα καλόηθες μικροκυστικό νεόπλασμα. Και αυτό το βλέπουμε και από την πρόσληψη του σκιαγραφικού που είναι λίγο διαφορετική στα δύο αυτά τμήματα της βλάβης. Και θα το καταλάβουμε αν κάνουμε πάλι τη σύγκριση της ακτινολογικής με την παθολογοανατομική εικόνα, όπου βλέπετε ότι το οπίσθιο τμήμα έχει περισσότερο συμπαγή στοιχεία, πιο παχιά διαφραγμάτια και λιγότερους κυστικούς χώρους από το πρόστιο τμήμα. Και θα με ρωτήσετε πώς θα γίνει λοιπόν η διάγνωση. Η διάγνωση γίνεται μόνο με την άνοσο ιστοχημία, αφού γίνει δηλαδή μία βιοψία της βλάβης αυτής, και οι παθολογονατόμοι μπορούν με τις διάφορες χρώσεις να αποκλείσουν το νευροενδοκρινικό νεόπλασμα ή το συμπαγές ψευδοθυλώδες, που είναι η κύρια διαφορική διάγνωση. Είδαμε λοιπόν ότι η βιοψία είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις όμως μπορεί λίγο να δυσκολέψει τα πράγματα
και να, οδηγήσει σε λάθος σκέψεις και διαδρομές. Εδώ έχουμε δύο κυστικές βλάβες, μοιάζουν καλοήθεις, έγινε μια παρακέντηση, βρέθηκαν υψηλά επίπεδα καρκινοεμβρυγικού αντιγόνου, κάτι που οδήγησε στη σκέψη βλενόδους νεοπλάσματος, ωστόσο ήταν μια καλοήθης λέμφοεπιθυλιακή κύστη, η οποία παρόλα αυτά εμφανίζει επίπεδα υψηλά του καρκινοεμβρυγικού αντιγόνου, χωρίς όμως να είναι μια κακοήθης αλλήλωση. Έτσι λοιπόν, υποχρεωτικά οι ασθενείς αυτοί οδηγούνται στο χειρουργείο χωρίς να είναι απολύτως απαραίτητο. Συνεχίζουμε τώρα με συμπαγή νεοπλάσματα, καρκινώματα, τα οποία όμως δεν έχουν τους ιστολογικούς χαρακτήρες του αδενοκαρκινώματος. Αυτά είναι δύο κατηγορίες, τα κυψελιδικά και τα πλακώδη. Τα κυψελιδικά είναι σπάνια νεοπλάσματα, είναι όμως πάρα πολύ επιθετικά, συνοδεύονται από πολυαρθρίτιδα και από νέκρωση του υποδωρίου λίπους, κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό κλινικά. Μπορούν να πάρουν πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και όταν έχουμε νεοπλάσματα με τόσο μεγάλες διαστάσεις, είναι δύσκολο καμιά φορά να προσδιορίσουμε και τη θέση προέλευσης και διαφορική διάγνωση γίνεται κυρίως από τους τροματικούς όγκους και τα γιγαντοκυταρικά νεοπλάσματα. Πολλές φορές έχουμε μεικτά νεοπλάσματα, δηλαδή και αδενοκαρκινώματα και κυψελιδικά. Φυσικά δεν περιμένει κανένας από εμάς να βάλουμε την ιστολογική διάγνωση, όμως όταν βλέπουμε κάτι που διαφοροποιείται από την τυπική εικόνα του αδενοκαρκινώματος, θα πρέπει να σκεφτούμε και κάποιες άλλες ιστολογικές διαγνώσεις. Μία άλλη μορφή είναι το πλακώδες καρκίνωμα. Το πλακώδες καρκίνωμα θα λέγαμε ότι είναι το χειρότερο βιολογικά νεόπλασμα του παγκρέατος, γι' αυτό και συστήνεται πολλές φορές να μην εξαιρούνται αυτά τα νεοπλάσματα ακόμα και όταν είναι εξαιρέσιμα, γιατί δεν φαίνεται να μπορεί να προσφέρει κάτι το χειρουργείο στην επιβίωση του ασθενούς. Και εδώ είναι αυτό το νεόπλασμα, βλέπετε την κυστική εκφύλιση, βλέπουμε τον περιορισμό της διάχυσης, καθώς και μία μικρή υπατική μετάσταση που φάνηκε στη συγκεκριμένη ακολουθία. Και εδώ συνδυασμούς αδενοκαρκινώματος με πλακώδες. Αυτά αγαπούν πολύ την περιοχή κοντά στην αγγείλη του δωδεκαδακτύλου. Μεγάλη προσοχή εδώ στη διαφορική διάγνωση από νεοπλάσματα του δωδεκαδακτύλου. Το κλειδί είναι να προσέξουμε τη θέση της γάστρο-δωδεκαδακτυλικής αρτηρίας και ανάλογα από το ποια μεριά παρεκτοπίζεται, θα καταλάβουμε αν το νεόπλασμα προέρχεται από το δωδεκαδάκτυλο ή από το πάκριας. Νέος ασθενής, 25 ετών, αύξηση α-φετοπρωτεΐνης, βλέπουμε ένα νεόπλασμα στην παγκρεατική κεφαλή. Κοιτάξτε πόσο ομαλό είναι, προσέξτε όμως ότι διακόπτει και το χολιδόχο και το παγκρεατικό. Δυστυχώς ήταν ένα παγκρεατοβλάστομα, είναι όγκη της νεαρής ηλικίας, πολύ κακοήθης και εδώ βλέπετε τα κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά που είναι η νέκρωση, η αιμορραγία, η κυστική εκφύλιση και η διεύρυνση των αγκείων με την ίνωση. Και πάμε τώρα στο κλείνοντα σιγά σιγά στα μη επιφυλιακά νεοπλάσματα του παγκρέατος. Είναι μια μεγάλη κατηγορία νεοπλασμάτων με μεσεγχυματικούς όγκους με κύριο εκπρόσωπο τα σαρκώματα, όγκους του αιμοποιητικού με κύριο εκπρόσωπο το λέμφωμα, άλλα νεοπλάσματα όπως είναι το παραγαγλίωμα και δευτερογενείς όγκους όπως είναι οι μεταστάσεις. Θα ήθελα να σας συστήσω αυτό το άρθρο για περαιτέρω μελέτη, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό στην ανάλυση του. Αν πάμε τώρα στα καλοήθη μεσενχηματικά νεοπλάσματα, το πιο απλό για μας τη διάγνωση είναι το απλό λίπωμα της παγκρεατικής κεφαλής. Χαρακτηριστική εικόνα εδώ, η πυκνότητα είναι γνωστή, δεν προσλαμβάνει το σκιαγραφικό, δεν διατείνει τον πόρο και δεν χρειάζεται καμία απολύτως θεραπεία, ούτε καν παρακολούθηση. Στο κακόηθες φάσμα τώρα έχουμε τα παγκρεατικά σαρκώματα με κύριο εκπρόσωπο το λιομυοσάρκωμα. Τα νεοπλάσματα αυτά είναι κακοήθη νεοπλάσματα, διηθούν πολύ γρήγορα τα αγκεία και έχουν και μία έντονη αγκιοβρύθεια. Από το άρθρο που σας έδειξα νωρίτερα προέρχεται και αυτός ο πίνακας, όπου βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των κύριων σαρκωμάτων. Θα λέγαμε ότι έχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους, καθώς είναι μεγάλα νεοπλάσματα ετερογενή με κυστικές νεκρώσεις και αιμορραγίες. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι
και το λιμιοσάρκωμα και ο στρωματικός όγκος δεν δίνουν λεμφαδενικές μεταστάσεις και αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο στη διαφορική διάγνωση. Όσο για το λιποσάρκωμα, περιέχει διαφορετική ποσότητα λιπόδης οστού κάποιες φορές, το οποίο θα μας βοηθήσει και αυτό στη διαφορική μας διάγνωση. Πάμε να δούμε ένα άλλο ενδιαφέρον περιστατικό. Τυχαίο έβριμα εδώ. Βλέπουμε στην αξονική τομογραφία, είναι παλιά εικόνα και όχι πολύ καλής ποιότητας, αλλά είναι πολύ διδακτική. Βλέπουμε ένα μόρφωμα με περιφερική δακτυλιοειδή πρόσληψη του σκιαγραφικού. Ίσως το πρώτο που θα σκεφτόμαστε θα ήταν ένα νευροενδοκρινικό νεόπλασμα. Ταιριάζει και στις υπόλοιπες εικόνες η διάγνωση. Ωστόσο, το οκτριοσκάν δεν μας έδειξε την καθήλωση που περιμέναμε. Τελικά έγινε βιοψία και βρέθηκε ότι πρόκειται για ένα σπάνιο παγκρεατικό σβάνωμα. Τα σβανώματα, όπως ξέρουμε, είναι νευρογενή νεοπλάσματα, εντοπίζονται συχνά στα μαλακά μόρια και πολύ σπάνια στο πάγκρεας. Συνήθως έχουν και αυτά μεικτά συμπαγή και κυστικά στοιχεία, γι' αυτό και η διαφορική διάγνωση θα γίνει από άλλα βλενώδη κυστικά νεοπλάσματα, τα νευροενδοκρινή, όπως είπαμε, καθώς και το συμπαγές ψευδοθυλώδες νεοπλάσματα. Τα νεοπλάσματα αυτά μπορεί να είναι πολλαπλά, μπορεί να πάρουν πολύ μεγάλο μέγεθος, όπως βλέπετε εδώ, να διηθούν το πάγκρεας. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια διάταση του παγκρεατικού πόρου. Η διαφορική διάγνωση θα γίνει πολλές φορές από άλλα οζίδια νευρογενών όγκων, τα οποία υπάρχουν σε άλλα σημεία του σώματος, όπως βλέπετε σε αυτόν τον ασθενή, στο υποδόριο και στον δεξιό κάτω πνευμονικό λοβό. Συνεχίζουμε με τις διάχυτες διευθυντικές βλάβες του παγκρέατος με κύριο εκπρόσωπο το λέμφωμα. Το λέμφωμα του παγκρέατος μπορεί να είναι πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές και μπορεί να αποτελεί μια μονήρη βλάβη, μια διάχυτη βλάβη του παγκρέατος ή μια πολυαιστιακή αλλίωση. Στη διάχυτη μορφή του θα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από άλλα μεταβολικά διευθυντικά νοσήματα, από διάχυτες λοιμώξεις, καθώς και από φλεγμονώδη νοσήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αυτοάνωση παγκρεατίτιδα. Πώς θα ξεχωρίσουμε τώρα το λέμφωμα? Συνήθως έχουμε ένα μπλοκ διωγγωμένων λεμφαδένων που επεκτείνονται κάτω από το επίπεδο των νεφρικών φλεβών. Επίσης, παρότι το πάγκρεας είναι βυθισμένο ή μπορεί να έχουμε μια μονήρη μάζα, ο παγκρεατικός πόρος δεν είναι διατεταμένος. Επίσης, ποτέ δεν θα δούμε ασβεστώσεις ή νεκρώσεις μέσα στη μάζα του λεμφώματος. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Βλέπουμε εδώ διάχυτη διήθηση του παγκρέατος, σημαντική διόγκωση, πολλοί λεμφαδένες. Θέλω να παρατηρήσετε τα αγγεία, όπως γνωρίζουμε για το λέμφωμα. Τα αγγεία δεν διηθούνται, αλλά παρεκτοπίζονται ή μπορεί να ανεπτένουν. Είναι η εικόνα του πάκινγκ που ενδεχομένως έχετε ακούσει. Ένα άλλο περιστατικό εδώ, διήθηση από λέμφωμα, υπάρχει διόγκωση του σπληνός, όπως βλέπετε. Οι ασθενείς αυτοί πάνε πάρα πολύ καλά με τη χημειοθεραπεία. Και εδώ έχουμε την εικόνα μετά τη χημειοθεραπεία. Βλέπουμε σημαντική υποχώρηση της διήθησης του παγκρέατος και έχει μείνει μόνο μια μικρή κυστική αλλίωση μεταθεραπευτική στο σπλήνα. Ένα άλλο περιστατικό εδώ, μεγάλη διήθηση του σπληνός, διήθηση του παγκρέατος με περιπαγκρεατικούς λεμφαδένες και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση πολυαιστιακής παγκρεατικής διήθησης από λέμφωμα μαζί με διήθηση των νεφρών, βλέπετε εδώ τις πολλαπλές μάζες, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν και λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο και διήθηση του πνευμονικού παρενχήματος. Όταν η νόσος λοιπόν είναι συστηματική, η διαφορική διάγνωση είναι αρκετά πιο εύκολη. Και θα κλείσουμε με τις παγκρεατικές μεταστάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των παγκρεατικών μεταστάσεων από όγκους άλλων οργάνων, λόγω ακριβώς των μεγαλύτερων επιβιώσεων των ογκολογικών ασθενών. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι μεταστάσεις ακολουθούν το πρότυπο αγγείωσης του πρωτοπαθούς όγκου. Έτσι, τα νεφροκυταρικά καρκινώματα και τα υπατοκυταρικά δίνουν υπεραγγιούμενες βλάβες, ενώ μεταστάσεις από νεοπλάσματα παχαίως εντέρου, πνευμόνου, στομάχου κλπ. Δίνουν υποαγγιούμενες μεταστάσεις. Επίσης, όπως και στο λέμφωμα, ο πόρος συνήθως δεν είναι διατεταμένος. Πάμε να δούμε ορισμένα παραδείγματα. Εδώ βλέπουμε μια μετάσταση στο πάγκρεας, μια μικρή υποαγγιούμενη αλλίωση από ένα πρωτοπαθές νεόπλασμα του ορθού.
Άλλο περιστατικό εδώ, μετάσταση στο σώμα του παγκρέατος, το νεόπλασμα ήταν στη δεξιά κολική καμπή. Εδώ υποτροπή μετά από αριστερή κολεκτομή, βλέπουμε και διήθηση του σώματος και της ουράς του παγκρέατος, καθώς και μία υπατική μετάσταση. Εδώ έχουμε δύο παγκρεατικές μεταστάσεις, και στην ουρά του παγκρέατος και στην κεφαλή. Το πρωτοπαθές νεόπλασμα ήταν ένα νεόπλασμα του πνεύμονα. Και πάμε στις υπεραγγιούμενες βλάβες, μετάσταση στην κεφαλή μερικά χρόνια μετά από χειρουργημένο ίνοπεταλιώδες υπάτωμα και τυπική εικόνα εδώ υπεραγγιούμενων μεταστάσεων, δύο μεταστάσεις από νεφροκυταρικό καρκίνωμα. Βλέπετε ότι λείπει ο δεξιός νεφρός και εδώ έχουμε την εικόνα πριν τη θεραπεία και εδώ μετά τη θεραπεία με αντιαγγειογεννητικά φάρμακα και βλέπουμε πώς έχει μειωθεί ή αυξημένη αυτή η αγγείωση των παγκρεατικών μεταστάσεων. Είπαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε συχνά διάταση του παγκρεατικού πόρου όταν υπάρχουν μεταστάσεις. Όταν όμως έχουμε μεγάλες μεταστάσεις, μπορεί να διηθηθεί και ο παγκρεατικός πόρος και να έχουμε διάταση, οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλες παθήσεις, αν δεν έχουμε σαφές ιστορικό μιας προηγούμενης νεοπλασίας. Και πολύ σπάνια επίσης μπορεί οι μεταστάσεις να διηθήσουν διάχυτα το πάγκρεας, όπως βλέπουμε εδώ μια διάχυτη υπεραγγειούμενη μετάσταση από νεφροκυταρικό καρκίνωμα. Η μαγνητική τομογραφία συμβάλλει και αυτή στη διαφορική διάγνωση, ωστόσο η συμπεριφορά στο σκιαγραφικό εξαρτάται από το μέγεθος της μετάστασης. Και επίσης θα ήθελα να θυμίσω την απουσία διήθησης του παγκρεατικού πόρου, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε και εδώ να χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο του διατητραίνοντος πόρου, που συχνά τον χρησιμοποιούμε για να διαφοροδιαγνώσουμε μια φλεγμονή από μια νεοπλασία. Και ένα περιστατικό εδώ μαγνητικής τομογραφίας με άτυπη απεικόνηση. Ο ασθενής ήρθε με εικόνα παγκρεατίτιδας. Βλέπουμε εδώ και μία ψευδοκίστη. Υπάρχει όμως μια υποαγγειούμενη αλλίωση στην παγκρεατική κεφαλή. Βλέπετε ότι έχει διαταθεί ο παγκρεατικός πόρος, κάτι που είπαμε ότι δεν συμβαίνει συχνά στην παγκρεατική μετάσταση και η πρωτογενής βλάβη ήταν ένα νεόπλασμα του δεξιού κάτω πνευμονικού λοβού. Γενικά, να συνοψίσουμε ότι όταν έχουμε πολλαπλές παγκρεατικές βλάβες, οι δύο διαγνώσεις που θα σκεφτούμε πρώτα είναι οι μεταστάσεις και οι νευροενδοκρινείς όγκοι. Άλλες διαγνώσεις που μπορεί να σκεφτούμε είναι το πολυαισθιακό λέμφωμα και σπάνια το πολυαισθιακό αδενοκαρκίνωμα, ενώ σπανιότερα μπορεί να συνυπάρχουν εξωκρινή με ενδοκρινή νεοπλάσματα, νευροενδοκρινή με κυστικούς όγκους ή και αδενοκαρκινώματα με λέμφωμα ή με άλλα κυστικά νεοπλάσματα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν όταν έχουμε πολλαπλές παγκρεατικές βλάβες. Συμπερασματικά λοιπόν, τα σπάνια νεοπλάσματα μπορεί να βρίσκονται συχνά σε ένα κέντρο που είναι εξειδικευμένο και βλέπει πάρα πολλούς ασθενείς με περιστατικά παγκρέατος. Ο στόχος ο δικός μας θα πρέπει να είναι όχι τόσο να προσεγγίσουμε την ακριβή διάγνωση, αλλά να διαχωρίσουμε ανάμεσα σε αυτές τις βλάβες που χρειάζονται ή δεν χρειάζονται χειρουργείο. Και η FNA ή η FNB θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις δύσκολες περιπτώσεις όταν πρόκειται να αλλάξει ο θεραπευτικός σχεδιασμός. Ωστόσο, όπως είδαμε και το παράδειγμα της λεμφοεπιθυλιακής κύστης, κάποιες φορές δεν είναι απολύτως διαγνωστική. Γενικά, κύριο μέλημά μας είναι να αποκλείσουμε το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 6 κλειδιά που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, θα σκεφτούμε ότι δεν πρόκειται για παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα αν τα ευρήματα είναι άτυπα, αν δεν υπάρχει σημαντική διάταση του πόρου, αν ο όγκος είναι ένα τυχαίο εύρημα, αν έχουμε μια υπεραγγειούμενη βλάβη, αν το μέγεθος είναι ιδιαίτερα μεγάλο, πάνω από 5 εκατοστά, και αν έχουμε φυσιολογικούς πόρους μέσα στην παγκρεατική μάζα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή παρουσίαση σε όλο το φάσμα των όγκων, που είναι πολύ, με ποικιλομορφία ευρημάτων. Πραγματικά μας δώσατε πολλές πληροφορίες με ένα πολύ διδακτικό τρόπο. Η παρουσίαση φαντάζομαι είναι ανοιχτή σε συζήτηση. Αν κάποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι, να σχολιάσει κάτι, να προσθέσει κάτι, όλα αυτά είναι καλοδεχόμενα.
Θα μπορούσε όποιος συνάδελφος θέλει από αυτούς που είναι συνδεδεμένοι να το κάνει κάνοντας ανοιχτό του στον εαυτό του. Από τους παρόντες βέβαια, απλώς ανοίγοντας το μικρόφωνο του. Κάποια ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση. Ένα λίγο παραπάνω σχολιασμό, αν θέλετε, κύριε Τριαντοπούλη, σχετικά με τις aspiration, με τις αναρροφήσεις, τις FNA. Υπήρχε πάντοτε η διάχυτη επιφύλαξη ότι εφόσον δεν ξέρουμε το γιατί μας πρόκειται, ο κίνδυνος διασποράς είναι πολύ πιο μεγάλος στο Πάγκρεας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη, παρακέντηση σε άλλα όργανα, ξέρω εγώ, σηκώτη ή νεφρό, γιατί απουσιάζει κάψα. Υπάρχει λόγο να συνεχίσουμε το φοβόμαστε αυτό ή κανείς πρέπει να είναι λίγο πιο, να μην είναι τόσο επιφυλακτικό σε κάτι τέτοιο? Ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς. Άλλωστε, τώρα οι περισσότερες βιοψίες γίνεται μέσω του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος, οπότε δεν μεσολαβούν άλλοι ιστοί ανάμεσα στο τείχωμα του στομάχου και την παγκρατική μάζα όπου γίνεται η παρακέντηση. Και γενικά είναι μια μέθοδος που σαφώς πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί τα χειρουργεία του παγκρέατος συνοδεύονται από αρκετές επιπλοκές και πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι ο ασθενής χρειάζεται το χειρουργείο του παγκρέατος. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος, ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση? Ήσασταν απολύτως διαφωτιστικοί. Από αυτά θα υπάρξει και μια ευκαιρία και στο τέλος. Ας έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε με κάποια περιστατικά που θα μας βοηθήσουν να εμπεδώσουμε όσα ακούσαμε την κυρία Τριαντοπούλου. Κυρία Πύρου, να μας παρουσιάσει μερικά ενδιαφέροντα περιστατικά σπανίων όγκων που μπορούν να μιμηθούν αδελφοκαρκίνο. Καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση περιστατικών, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τριαντοπούλου για την αμέριστη και πολύτιμη βοήθειά της, καθώς και για την παραχώρηση των περιστατικών που θα εξετάσουμε εντάξει στη συνέχεια. Κυρία Τριαντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο περιστατικό, το οποίο πρόκειται για έναν άνδρα 63 ετών, στον οποίο σε έναν υπερηχογραφικό έλεγχο της Άνω κυρίας απεικονίστηκε μια υπόεχη βλάβη στο ύψος της κεφαλής του παγκρέατος, ο πιστίος αυτού, η οποία εμφάνιζε ενίσχυση της ακουστικής δέσμης στο πίστιο τείχωμα. Επομένως, στην αρχική διαφοροδιάγνωση μπήκανε κάποια πιθανή κυστική βλάβη, κάποια νεοεμφανιζόμενη βλάβη από το πάγκρεας, ακόμα και ένα βρενώδες κυστικό νεόπλασμα και περιαγκιακή όγκη. Έγινε σύσταση για περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο. Ακολούθησε αξονική τομογραφία με περός και ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού σε αρτηριακή, φλεβική και καθυστερημένη φάση, όπου επανελέγχεται αυτό το έβριμα ως ένας σωηρής σχηματισμός, ο πιστίος και άνωθεν του σώματος του παγκρέατος, στο ύψος της κυριακής αρτηρίας και σε επαφή και με την κοινή υπατική αρτηρία και με το εγγύς τμήμα της πλυνικής, θα δούμε και λίγο αργότερα τις εικόνες, χωρίς όμως να εμφανίζονται σαφείς διαιτητικοί χαρακτήρες προς τα υγεία. Αυτό το μόρφωμα εμφάνιζε μια ήπια φλεβική ενίσχυση, ενώ δεν απεικονίστηκαν παθολογικά διακομμένοι λεμφαδένες ενδοκυριακά. Εδώ έχουμε μια εικόνα από την αρτηριακή φάση. Αυτό είναι το εν λόγω μόρφωμα. Βλέπουμε ότι είναι ακριβώς ο πιστίος του σώματος του παγκρέατος και μπροστά από την κυριακή αρτηρία. Ενάρχεται σε επαφή και με τα άλλα υγεία. Βλέπουμε ότι έχει και σαφή όρια. Έναν ήπιο φλεβικό εμπλουτισμό στη φλεβική φάση. Πάλι φλεβική φάση, άρα σε στεφανιαία τομή, για να καταλάβουμε λίγο και την ανατομική συσχέτιση με τις άλλες δομές. Και σε καθυστερημένη. Εδώ φαίνεται και ιδιαίτερα καλά και η σχέση που έχει και με τη σπληνική. Ακολούθησε μαγνητική τομογραφία, από την οποία είχαμε τα εξής ευρήματα. Στην ακολουθία τα φένα, βλέπουμε ότι έχει χαμηλό σήμα, βλέπουμε και ιδιαίτερα καλά και τα σαφή του όρια. Στις ακολουθίες τα 2 έχει ενδιάμεσο σήμα, τα 2 απλή και τα 2 με καταστολή του λίπους, ενώ δεν εμφανίζει αναπόθεση αιμοσιδηρίνης στην FFE, ενώ με τη χρήση της ακολουθίας διάχυσης και του ADC χάρτη βλέπουμε ότι δεν παρουσιάζει και περιορισμό διάχυσης. Επομένως, ακολουθεί η έγχυση σκιαγραφικού πριν την έγχυση στα 20 δευτερόλεπτα, στο 1 λεπτό και στα 2 λεπτά και αυτό που παρατηρούμε κυρίως είναι ότι έχει έναν σταδιακό εμπλουτισμό. Ακολουθεί βιοψία με ενδοσκοπικό υπέρηχο και ιστολογική ταυτοποίηση
η οποία δείχνει ότι πρόκειται για ένα μεσενχηματικό νεόπλασμα προέλευσης εκ των περιφερικών νεύρων, δηλαδή ένα νευρίνωμα ή σβάνωμα, έναν πολύ σπάνιο όγκο και στη βιβλιογραφία. Αυτή η διάγνωση συμφωνεί με τα απεικονιστικά μας ευρήματα, τα οποία ιδιαίτερα στη μαγνητική τομογραφία είναι χαρακτηριστικά ο περιφερικός εμπλουτισμός και το χαμηλό τάφε ένα σήμα. Το δεύτερο περιστατικό πρόκειται για γυναίκα 42 ετών, η οποία εμφανίστηκε με εικόνα αποφρακτικού ίκτερου. Προηγήθηκε ένας περιχογραφικός έλεγχος για αποκλεισμό της ηλικίας της, ενώ ακολούθησε εξονική με περός και ενδοφλέβια χορήγησης και αγραφικού σε αρτηριακή, φλεβική και καθυστερημένη φάση. Απεικονίστηκε μια εξεργασία 1,8 εκατοστά στην περιοχή του φήματος του Φάτερ, η οποία εμπλουτιζόταν με το σκιαγραφικό και προκαλούσε διάταση και του κοινού χοριδόχου πόρου και του παγκρατικού πόρου, το γνωστό μας double duct sign, ενώ δεν φάνηκε να διηθεί τα αγγεία. Εδώ πέρα έχουμε την εικόνα πριν τη χορήγηση, στην αρτηριακή φάση, το έβριμα, στη φλεβική και στην καθυστερημένη. Ο διατεταμένος κοινός χοριδόχος πόρος και ο παγκρατικός, και εδώ πέρα έχουμε πάλι τη διάταση του παγκρατικού, και σε στεφανία ατομή και οι δύο διατεταμένοι πόροι. Στην αρχική διαφοροδιάγνωση μπήκε κάποιος νευροενδοκρινής όγκος, κάποιος στρωματικός όγκος και το συμπαγές ψευδοθυρώδες επιθυριακό νεόπλασμα. Στην ασθενή έγινε Weibull και ιστολογική ταυτοποίηση, η οποία έδειξε ότι πρόκειται για νέα. Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε, όπως είπε και η κυρία Τριαντοπούλου στην παρουσίασή της, ότι συνήθως τα NET δεν προκαλούν διάταση του παγκρατικού πόρου, αλλά αυτό προφανώς επειδή βρίσκεται περιφηματικά ανατομικά, έχουμε αυτή την άτυπη απεικόνηση. Εδώ πέρα έχουμε και τον ανοιγμένο διατεταμένο παγκρατικό πόρο. Και στα NET θα μας ήταν και χρήσιμη και μια πρώιμη αρτηριακή φάση. Το επόμενο περιστατικό, γυναίκα 41 ετών, η οποία εμφανίστηκε με άτυπα κυριακά άργη, έκανε μια εξέταση την οποία δεν έχουμε δυστυχώς στα χέρια μας, αλλά η οποία ανέφερε ένα κυστικό μόρφωμα της ουράς του παγκρέατος και ακολούθησε μαγνητική τομογραφία, όπου φάνηκε ένα οειδές κυστικό μόρφωμα με σαφή όρια, ομοιογενές σήμα, χωρίς εσωτερικά διαφραγμάτια ή οζώδη στοιχεία. Δεν φάνηκαν σημεία διοίκησης των παρακείμενων ιστών, ούτε περιορισμός της διάχυσης. Το εν λόγω μόρφωμα βλέπουμε ότι έχει πολύ ψηλό σήμα στις τάχδιο ακολουθίες, επομένως είναι υγρικό το περιεχόμενο και βλέπουμε ότι δεν έχει και διαφραγμάτια. Τάχδιο με καταστολή λίπους. Πάλι τάχδιο με καταστολή λίπους, Στεφανία, για να δούμε και την ανατομική σχέση με το σπρίνα. Δεν φάνηκαν εμφανή αιμορραγικά στοιχεία, ούτε στην τάφα 1, αλλά και χωρίς και δεν είχαμε και σαφή αναπόθεση αιμοσυντηρήνης από την FFE. Ενώ πάλι με τη χρήση της ακολουθίας διάχυσης και του ABC χάρτη δεν φάνηκε να περιορίζει τη διάχυση. Με την έγχυση του σκιαγραφικού βλέπουμε ότι δεν εμπλουτίζεται ούτε στην αρτηριακή, ούτε στη φλεβική, ούτε στην καθυστερημένη φάση. Επομένως, και λόγω του φύλου και της ηλικίας, αλλά και της μορφολογίας, στην αρχική διαφοροδιάγνωση μπήκανε συμπαγής ψευδοθυρώδης επιθυριακός όγκος, η ρεμφοεπιθυριακή κίστη και το βρενώδες κυστικό νεόπλασμα. Η απουσία αιμορραγικών στοιχείων μας απομακρύνει λίγο από τη διάγνωση για σπέλ, επειδή είναι χαρακτηριστικό, αλλά προφανώς η διαφοροδιάγνωση μόνο με απεικονιστικά κριτήρια είναι δύσκολη ως αδύνατη, γι' αυτό και πάντα ακολουθεί η βιοψία. Έγινε FNA, η οποία δυστυχώς ήταν μη διαγνωστική, και ακολούθησε περιφερική παγκρατεκτομή με σπρινεκτομή, εδώ έχουμε και το χειρουργικό παρασκεύασμα, και ιστολογική ταυτοποίηση, η οποία έδειξε ότι πρόκειται για ένα επιθυριακό νεόπλασμα με χαρακτηριστικά βρενώδους κυστικού νεοπλάσματος με χαμηλόβαθμη δυσπλασία. Μια διάγνωση που προφανώς συμφωνεί και με τα απεικονιστικά μας ευρήματα από την MRI. Τέλος, θα αναφερθούμε πάρα πολύ σύντομα, επειδή δυστυχώς έχουμε μόνο μία ακολουθία, έχουμε μόνο την τάφα ένα με σκιαγραφικό, σε ένα τελευταίο περιστατικό, το οποίο όμως είναι μια σημαντική οντότητα. Γυναίκα 80 ετών, η οποία μας προσήλθε με ανεμία και απώλεια βάρους. Σε μια αξιονική τομογραφία, την οποία δεν έχουμε στα χέρια μας, φάνηκε κυστική βλάβη στο σώμα του παγκρέατος και πολλαπλή περιπαγκρεατική λεμφαδένες. Στην μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε, βλέπουμε τη διήθηση του παγκρέατος, χωρίς όμως εικόνα διάτασης του παγκρεατικού πόρου και πολλαπλούς λεμφαδένες περιπαγκρεατικά.
Εδώ πέρα έχουμε την τάφη 1 με την έγχυση σκία γραφικού. Αυτή η οικιστική ή η υποεμπλουτιζόμενη βλάβη θα μας βοηθούσε πολύ να έχουμε και τάφη 2 στη μαγνητική τομογραφία και οι λεμφαδένες. Εδώ πέρα πάλι βλέπουμε και τη διήθηση. Λεμφαδένες περιπαγκρεατικά και οι βλάβες. Προφανώς, λόγω της πολύ εκτεταμένης λεμφαδενοπάθειας, πρώτα η διαφορική μας διάγνωση οδηγείται προς το λέμφωμα. Επειδή όμως το λέμφωμα είναι και κυταροβρυθές νεόπλασμα, θα μας βοηθούσε και η ακολουθία διάχυσης. Στην ασθενή ακολούθησε βιοψία περιφερικού λεμφαδένα, η οποία επιβεβαίωσε τη διάγνωση ότι πρόκειται για λέμφωμα. Και όπως είπε και η κυρία Τριαντοπούλου, είναι πολύ σημαντική η ακριβής διάγνωση, επειδή έχουμε διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. Όπως γνωρίζουμε, το λέμφωμα δεν επιδέχεται χειρουργικής αντιμετώπισης. Αντίθετα, οι ασθενείς υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και μάλιστα έχουν και πολύ καλή ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Πύρου για την πολύ έτσι, περιεκτική και σωστή παρουσίαση αυτών των περιστατικών που ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα. Επομένως, και τώρα μπορούμε να ανοίξουμε ένα δεύτερο κύκλο συζήτησης. Η κυρία Ξινού έχει ζητήσει ήδη το λόγο και θα ήθελα να την παρακαλέσω, ας που έκανε unmute τον εαυτό της, να μιλήσει. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλους. Πολύ διδακτική ομιλία, κύριε Τριαντοπούλου, για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πολύ ωραία περιστατικά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αν πρόσεξα καλά, και στην ομιλία σας και στο ένα από τα περιστατικά, στον ευρωγενή όγκο που δείξατε, ήταν στην οπίσθια επιφάνεια του παγκρέατος. Ή κάνω λάθος? Ναι, και ναι. Στις δύο περιπτώσεις. Αυτό ακριβώς. Είναι μια τυπική θέση. Δηλαδή, όταν βλέπουμε όγκους εκεί, με αυτή την απεικόνηση να το βάζουμε στη διαφορετική διάγνωση. Γενικός κανόνας είναι ότι τα νεοπλάσματα αυτά αναπτύσσονται περιαγγειακά. Επομένως, είναι μια συνήθης θέση, χωρίς να αποκλείεται βέβαια να βρίσκονται και τελείως ενδοπαρενχηματικά σε άλλες θέσεις του παγκρέατος. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν μια σύμπτωση αυτά τα δύο περιστατικά. Σύμπτωση, ναι. Αλλά ναι. Είναι μια συνήθης θέση αυτή η περιαγγειακή γύρω και από τα μεσεντεριαγγεία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση? Κύριε Τριαντοπούλου, κάποιο κλείσιμο, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Όχι, να συγχαρώ και εγώ την ειδικευόμενη σας, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά και ήταν χαρά μου που μπόρεσα να βοηθήσω. Και γενικά όπου μπορώ να συμβάλλω εκπαιδευτικά σε οτιδήποτε χρειάζονται ειδικευόμενοι, θα το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση, αυτό μόνο. Ευχαριστούμε πολύ και το κρατάμε σχόλας. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε την κυρία Τριαντοπούλου για την πολύ καλή ομιλία, την κυρία Πύρου για τα περιστατικά. Νομίζω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά αυτή την ώρα και επομένως δεν έχουμε παρά να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την άλλη Τετάρτη, όπου το αντικείμενο είναι το stroke. Κύριε Τριαντοπούλου, για μια ακόμα φορά σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρούσα στα μετεκπαιδευτικά μας μαθήματα και για την πολύ καλή ομιλία σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.